παιδιά έχουν δολοφονηθεί από το Ισραηλινό κατοχικό κράτο. Η Γάζα πολιορκείται. Βομβαρδίζονται σχολεία, νοσοκομεία με ευτήρια. Η γενοκτονία είναι επακόλουθο του δικαιώματο στην αυτοάμυνα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε στο Ισραήλ, η οποία στηρίζει τον κατακτητή. Τώρα θα νοιαστεί για τα παιδιά. Η υποκρισία βγάζει μάτι. Να σταματήσει πρέπει τώρα η σπαγή στη Γάζα, γιατί τα παιδιά τη Παλαιστίνη είναι και δικά μα παιδιά. Εξάλλου, με το ψήφισμα Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικέ κυβερνήσει, Κάνουν του ανήξερου γιατί τα παιδιά των φτωχών οικογενειών δεν έχουν ζεστό φαγητό, βρεφικού σταθμού, υπηρεσίε υγεία. Και γι' αυτό ευθύνεται το τσάκισμα του λαϊκού εισοδήματο, η υποχρηματοδότηση τη υπερβηματοποίηση τη παιδεία, τη υγεία, οι τεράστιε ελλείψει στην κρατική στήριξη των οικογενειών, οι συμπράξει δημόσιου ιδιωτικού τομέα που στέλνουν βαρύ λογαριασμό στο λαό. Αυτή είναι η ευρωενωσιακή πολιτική. Η ουσιαστική προστασία των παιδιών απαιτεί άλλη οργάνωση τη κοινωνία, με κριτήριο τη ανάγκε των λαών και των παιδιών του. Χρειάζεται λοιπόν να δυναμώσει το διεκδικητικό κίνημα, ώστε η εκπαίδευση, η υγεία, οι δραστηριότητε των παιδιών να είναι αποκλειστικά ευθύνη του κράτου, με μόνιμο προσωπικό, να εξασφαλιστεί οργανωμένο κρατικό επιστημονικό διατροφικό πρόγραμμα για όλου του μαθητέ, χωρί την εμπλοκή ιδιωτών.